Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο των Τρικάλων, όπου παρακολουθούμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ των ομάδων των Τρικάλων και της Αγκαθιάς για τον αγώνα κυπέλου της ημιτελικής φάσης. Στο πρώτο ημίχρονο βρισκόμαστε, στο 20ο. Στο 5ο λεπτό βρισκόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα φάουλ που χτύπησε η ομάδα της Αγκαθιάς. Πολύ αέρα στο γήπεδο, φίλες και φίλοι. Πράσινη φανέλα η παίκτης της ομάδας των Τρικάλων, με τα μαύρα άσπρα η ομάδα της Αγκαθιάς. Φίλες και φίλοι, η ομάδα του Τρικάλων, την μπάλα όμως εκτός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα της Αγκαθιάς. Το πρώτο παιχνίδι να πούμε ότι έχει λήξει με 2-1 υπέρ της ομάδας του Τρικάλων μέσα στην Αγκαθιά, δηλαδή το 1-2. Πλάγια για την ομάδα των Τρικάλων, 0-0, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα συμφέρει την ομάδα των Τρικάλων, η οποία με το 0-0 αυτό, εάν τελικά η λήξη είναι αυτή η οποία προκρίνεται για την τελική φάση, ο αέρας είναι αυτός ο οποίος δυσκολεύει την ανάπτυξη του παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες, και πλάγια για την ομάδα της Αγκαθιάς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το Radio Avena βρίσκεται κοντά σας και μεταδίδει όλα τα γεγονότα πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά στο γήπεδο λοιπόν των Τρικάλων, και μεταδίδει σε εσάς το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ της ομάδος της των Τρικάλων και της Αγκαθιάς για την ημιτελική φάση του κυπέλου της ΕΠΣ Ημαθίας. Πολύ δυνατός ο αέρας, φίλες και φίλοι. Κουνά και την κάμερά μας. Λάθος, φεύγουν. Ο αέρας όμως δεν επιτρέπει, όπως είπαμε λίγο πριν, η σωστή ανάπτυξη του
παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες. Και είδαμε λοιπόν, ενώ έκλεψε ο παίχτης των Τρικάλων την μπάλα, ο αέρας ήταν αυτός που η μπάλα, και πάλι ο αέρας κάνει δουλειά του. Αβένα Ράδιο από την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Πλάγια η μπάλα για την ομάδα της Αγκαθιάς. Στο κέντρο του γηπέδου το 0-0 είναι αυτό το σκορ. Χαιρετούμε τον Φάνη τον Κουκουλή, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι αυτό από την Γερμανία. Ευχαριστούμε Φάνη για τα καλά σου λόγια. Πλάγια λοιπόν για την ομάδα των Τρικάλων. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει το 30 λεπτό. Παράγοντες της Αγκαθιάς. Come on.
παίρνει λοιπόν την ομάδα ο πρόεδρος της αποχωρεί λοιπόν η ομάδα της Αγκαθιάς, κυρίες και κύριοι. Διακοπή λοιπόν του παιχνιδιού με διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους της ομάδας της Αγκαθιάς. Διακόπτε λοιπόν το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Τελειώνει λοιπόν το παιχνίδι. Αποχωρεί η ομάδα της Αγκαθιάς. Η ομάδα και οι παίκτες των Τρικάλων βεβαίως είναι κάτι που τους ευχαριστεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τελείωσε το παιχνίδι, η ομάδα της Αγκαθιάς, συγγνώμη, η ομάδα των Τρικάλων είναι στην επόμενη φάση, η ομάδα της Αγκαθιάς αποχώρησε. Τελείωσε άδοξα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, στο 35ο λεπτό το παιχνίδι μεταξύ της ομάδος των Τρικάλων και της Αγκαθιάς. Αποχωρούν σιγά σιγά και οι φίλαθλοι. Να πάμε τώρα βέβαια να δούμε, φίλες και φίλοι, τι έχει συμβεί. Βρισκόμαστε στον αέρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να δούμε εδώ. Να δούμε λίγο εδώ, κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλη Πανταζόπουλε! Για πες μας λοιπόν την άποψή σου, τι έγινε. Αποχώρησε η ομάδα. Αποχώρησε η ομάδα.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρακτικά η ομάδα των Τρικάλων περνάει στην επόμενη φάση, στο τελικό, έτσι. Ναι. Και σίγουρα οπωσδήποτε κάποια τιμωρία για την ομάδα της Αγκαθιάς. Τα μάτια κάνετε μέσα στο γήπεδο. Τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Αποχώρησε η ομάδα της Αγκαθιάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ πλέον η μετάδοσή μας τελειώνει. Η ομάδα των Τρικάλων είναι στην επόμενη φάση. Σας αποχαιρετούμε και καλό σας απόγευμα.